Και εσύ και όλοι οι φιλάθλοι σας, ρε καραγκιόζοι. Γόνισε με ρογα... Και εγώ θα σε σκίσω. Αν θέλετε να φάτε κι εσείς πακέτο, ελάτε. Εμείς είμαστε εδώ. Κάθε εβδομάδα το τρώμε το πακέτο. Να πάρετε τον αλέφαντο. Δείτε σήμερα στην εκπομπή «Κίτρινη ζούγκλα». Ποιοι είναι οι businessman του Θεού? Και αξιόλογα, φιλέτα, θα έλεγα. Πώς μετέφεραν τους υψηλούς καλεσμένους τους? Τον Κάρολο, πώς τον πάνε? Ποιες εκτάσεις διεκδικούν? Σκάι περιοχές Μυκόνου, η Ψαρού, Σούπερ Paradise, Paradise, Παράγκια, τέλος. Απόψε στην Κίτρινη ζούγκλα. Αλλά εμείς πρέπει να ζήσουμε. Σκεφτείτε το λίγο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή μας επιστημονική εκπομπή, το Happy End, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί άντρες και γυναίκες και είναι το αντρικό μόριο. Πριν πω κάτι άλλο, συγγνώμη, επειδή το βρήκα εδώ, γιατί το άφησες έτσι? Αυτό είναι υπονοούμενο για μένα? Όχι, όχι, οποιαδήποτε αυτό με πραγματικά πρόσωπα και πράγματα. Καλά. Δεν έχει σχέση, κύριε. Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι. Μπαρντών. Μάλιστα. Ήθελα να σας πω ότι όσο μικρότερο είναι το ανδρικό μόριο, τόσο καλύτερα. Γιατί ποιος παίρνει και βρίσκει πιο εύκολα παντελόνια, κυρίες και κύριοι? Αυτός που την έχει μικρή. Ποιος είναι καλύτερος στο κολύμπι, κυρίες και κύριοι? Αυτός που την έχει μικρή, λόγω υδροδυναμικής, καταλαβαίνετε. Ποιος κάνει καλύτερες καταδύσεις, κυρίες και κύριοι? Αυτός που την έχει σφυριχτρούλα, πιτσίκα, θερίνα, γιατί αν την έχεις και μεγάλη, στην κατάσταση μπορεί να τυλιχτεί βραχιόλι στο πόδι και να σε πάει στο βιδό. Έτσι λοιπόν, θα έρθετε εύλογα και θα με ρωτήσετε. Και καλά, με το σεξ τι γίνεται? Τι γίνεται. Άμα την έχεις με λίγη κομψή, δεν έχει κανένας παράπονο, αλλά εντάξει, με λιγάλα. Με λιγάλα, ούτε πονοκέφαλο το τέρι σας, ούτε τίποτα, γιατί απλά κυρίες και κύριοι, δεν χαμπαριάζει κανείς. Δεν καταλάβει και τίποτα. Ο αόρατος. Το Μπελάς TV υπερήφανα παρουσιάζει. Δύο σκληροί άντρες. Μία ταλίκα. Στη ζούγκλα των ελληνικών δρόμων, δύο φίλοι, ο Παργαλάτσος και ο Σκαρμελούτσος. Λες να την παίρναμε? Και πού να τη βάλουμε, ρε, στο κεφάλι μας φορετή, αφού δεν έχει χώρο? Είναι και στενός ο τράκτορας. Αμαρτία να τους αφήναμε. Χίλοι καλοί χωράνε. Δεν χωράνε. Ανακόντα. Τα σκληρά πιστόνια. Μια σειρά δράσης και περιπέτειας. Από το Μπελάς TV. Ακολουθούν διαφημίσεις. Η ΕΚ Παρακμή. 18 περιζήτητες ειδικότητες. Γίνε βοηθός πανελίστα, ειδικός παραθυρολόγος, τηλεκουτσομπόλα, κοινό τηλεπαιχνιδιού και στη Δρούζα. Βοηθός μαϊντανού, τηλεμάγειρας, γραφικός συμμετέχοντας talent show, ειδικός ξεκατινιάσματος, χειριστής κλιπ με τον Bugs Bunny για δελτία ειδήσεων. Η επιτυχία έχει ένα όνομα. Η ΕΚ Παρακμή. Διδάσκουν Εύη Βατίδου, Έμιλι Βανή, όλο το σόι της Βέφας, Γιάννης Γαλάτης, Εφη Θόδη, Κωστέτσος Κολούμπο. Κρατικό πτυχίο, προοπτική ανέλυξη σε βασικό παρουσιαστή, δωρεάν διαφήμιση από το κράξιμο Κουντουριάριδων. Η ΕΚ Παρακμή δημιουργεί επαγγελματίες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πρώτο θέμα και σήμερα, η οικονομική κρίση, η οποία μαστίζει κυριολεκτικά την ελληνική οικονομία. Τίποτα.
Χρεοκοπημένοι τραπεζικοί υπάλληλοι και διευθυντές τραπεζών βγήκαν και διαδήλωσαν γιατί θα πεθάνουν από την πείνα. Παπαδά, να δεν πένα τίποτα. Να δούμε τι μας είπε η μητέρα του ιδιοκτήτη της τράπεζας Πειραιός, κυρία Σάλα. Σάλα, μαμά. Παίρνω 300 ευρώ μαζί σου, με 300 ευρώ. Ο άντρας μου δεν παίρνει. Ο άντρας μου δεν παίρνει σπίτι, δεν έχω, έχω νίκιο, 230 ευρώ πληρώνω. Τι θα φάω. Εδώ στο ρεπορτάζ βλέπετε τους τραπεζίτες και τους διευθυντές των τραπεζών μας να παίρνουν γάλα, το γάλα, γιαούρτι, γιαούρτα, αλεύρι, παλάβρα και καλαμπόκι. Καλαμπόκι. Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, δήλωσε ότι πρώτο μέλημά του είναι η στήριξη της ελληνικής οικονομίας. We are and always will be the United States of America. Ο κύριος Αλογοσκούφης, προκειμένου να τον ευχαριστήσει, έγραψε ένα τραγούδι γι' αυτόν. Στη συνέχεια έκανε δηλώσεις υπέρ του κυρίου Ομπάμα σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στον ΟΠΑΠ. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να το κλείσουμε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς δείχνει έναν αράπη αντί να δείχνει έναν. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να το κλείσουμε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς δείχνει έναν αράπη αντί να δείχνει. Ακολουθούν διαφημίσεις. Είμαι ο Τεμπέλης. Εγώ, τι ήταν το Double Play? Ιδέα δεν είχα. Double Play είναι να το παίζεις και με τα δύο. Τώρα που διορίστηκα όμως, το κατάλαβα. Μισό λεπτό σας είπα, κύριε. Δημόσιο Double Play. Για νέες συνδέσεις, καλέστε τώρα τον πλησιέστερο βουλευτή σας. Κύριε Αργύριο Αργυρίου, θα ήθελα να μου πείτε γιατί αποφασίσατε να βάλετε τέρμα στη ζωή σας. Είμαι απελπισμένος, κυρία Ταραντούλα μου. Δεν πάει άλλο. Γιατί, τι συνέβη? Οι τράπεζες απειλούν ότι θα με κλείσουν μέσα ισόβια. Εγώ πάλι προτιμώ να πεθάνω τώρα εδώ μπροστά ελεύθερος παρά να πάω φυλακή. Το εκτιμώ αυτό. Είστε ένας γενναίος άνθρωπος. Χωρίς φόβο, χωρίς... Γιατί έγινε αυτό με τις τράπεζες? Κυρία Ταραντούλα μου, εγώ σηκώθηκα μια μέρα και πάω στο σούπερ μάρκετ το γνωστό. Σταματήστε. Δεν λέμε ονόματα. Μάλιστα. Αλλά εγώ πάντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ πάω. Να μην λέω το όνομα. Να μην πει το όνομα, δεν θέλουμε. Εντάξει, πάω λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και όπως μπαίνω μέσα για να ψωνίσω, βλέπω μια πολύ ωραία συμπαθητική κοπελίτσα στην είσοδο με ένα τραπεζάκι και ένα κρεποτήγανο επάνω. Με τι το είδατε? Με ένα κρεποτήγανο, τηγάνι για κρέπες. Α. Λοιπόν, τη λέω, ομορφιά μου, πόσο κάνει το τηγανάκι? Μου λέει, τζάμπα είναι, κύριο. Αμά, λέω, τζάμπα. Φτάνει όμως να γραφτεί τη συνδρομητή στην πιστωτική κάρτα της τράπεζας. Ούτε πείτε αυτό, παντρεύτε. Δεν θέλουμε ένα λεπτό. Ούτε τράπεζα, όχι, ούτε τράπεζα. Εντάξει. Και προκειμένου να αποκτήσω το όμορφο αυτό τηγάνι, κυρία Ταραντούλα μου, γράφτηκα συνδρομητής στην τράπεζα. Αφού μου έλεγε ότι είναι άτομο, μετά από δύο χρόνια θα πληρώσω και τέτοια. Κατάλαβα. Και το πήρα, να πούμε. Ακολουθούν πολιτικές διαφημίσεις. Έλληνας μπατήρης με 10 δάνεια, 3 γράμματα. Γυναίκα! Έλληνας μπατήρης με 10 δάνεια, 3 γράμματα. Ποιος είναι? 3 γράμματα, εσύ, αχαήρευτε. Εγώ. Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ξέρεις τι χάνεις.